Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Μαρίκο μου. Λοιπόν, είναι μαζί μου και ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου και ο Ανδρέας ο Βιολάρης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, Πρόεδρε, η δόξα θα γλιτώσει. 1000%. Γιατί είσαστε τόσο σίγουρος, είστε χαμηλά στη βαθμολογία. Επειδή ξέρουμε τον δρόμο, ξέρουμε τα κουμπιά που θα πατήσουμε, ξέρουμε ότι έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή και ένα πολύ καλό ρόστερ, ξέρουμε τους παίχτες που έχουμε στην ομάδα και αυτούς που θα έρθουν και μπορεί να έχει και εκπλήξεις τις επόμενες μέρες και είμαστε τόσο δυνατοί και νιώθουμε τόσο δυνατοί διότι πολύ σύντομα θα βρισκόμαστε στην Περιστερώνα όπου είμαι σίγουρος ότι για να ρίξεις τη δόξα στην πίτα κατηγορία εδώ στην Περιστερώνα ή καλύτερα να πέσουμε στο στεράκι τώρα που τρέχει ο ποταμός. Ποια είναι τα κουμπιά που θα πατήσετε? Μυστικά του κύριε Παρίκο και δεν Και η έκπληξη ποια θα είναι? Θα την ακούσετε σε μια-δυο μέρες, μπορεί και αύριο. Έχετε δηλαδή μεταγραφή έτοιμη? Έχουμε μεταγραφή έτοιμη. Έρχεται ο Σάμουελ Σάιθ αύριο στην Κύπρο. Ποιος έρχεται? Ο Σάιθ, ο κεντρικός αμυντικός. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, όπως ξέρετε, έχει αγωνιστεί 35 παιχνίδια στην ΠΑΦΟ. Ήταν καλή παρουσία του πέρσι στην ΠΑΦΟ, έχετε δίκιο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Σίγουρα ήταν πολύ καλή παρουσία του, γι' αυτό και το υπογράψαμε. Θα είναι στην Κύπρο το βράδυ και είμαστε πολύ κοντά σε ένα παίκτη διεθνή που είμαι σίγουρος ότι το όνομά του θα συζητηθεί πολύ και σε καλή ηλικία. Όμως παρόλα αυτά, νομίζω είδατε την δόξα χτες στο Τσίριο ότι πήγε εκεί και παίξε στα ίσα τον Άρη. Νομίζω αν μια ομάδα δικαιούταν να κερδίσει ήταν η ομάδα η δικιά μας. Και ξέρετε ότι είμαι από τους προέδρους που είναι καθημερινά στις προπονήσεις και βλέπω τη δουλειά που γίνεται εκεί με τα παιδιά τα δικά μας και με τον Ηλία τον Χαραλάμπους και είμαι 1000% σίγουρος ότι η δόξα στο τέλος δεν θα γίνει. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό που λέτε, ούτε είμαστε σε θέση να το αμφισβητήσουμε αυτό. Αλλά πολύ καλή δουλειά προφανώς γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες. Το βλέπουμε ότι είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι οργανωμένες ομάδες όλες τους. Ακούμε και εκείνες που είναι στα χαμηλά της βαθμολογίας, όπως είναι η Δόξα. Τι είναι εκείνο που σας δίνει? Πέρα, καταλαβαίνω, είστε πρόεδρος της ομάδας. Δεν μπορείτε να μας πείτε κάτι διαφορετικό. Αλλά τι είναι εκείνο που σας δίνει την πίστη ότι η Δόξα είναι 1000% όπως μας το έχετε πει στην πρώτη κατηγορία? Σας είπε, ξέρετε, δεν ξέρουν οι υπόλοιποι. Είναι η δύναμη που μου δίνουν οι ποδοσφαιριστές μου και ο προπονητής μου κάθε μέρα στο γήπεδο που βρίσκομαι εκεί. Και ξέρω ακόμα πόση δύναμη θα αποκτήσει αυτή η ομάδα όταν έρθει στην Περιστερώνα. Όπως ξέρετε, τους τελευταίους 4 μήνες ζω και είμαι εδώ όλη μέρα και όλο το βράδυ. Και είμαι με κόσμο, φίλους της ομάδας, όχι μόνο από την Κατοκοπιά μου και από γύρω περιοχή, που περιμένουν κάθε μέρα, ρωτάνε πότε θα έρθει η ομάδα και είμαι σίγουρος ότι θα δείτε και μία κερκίδα γεμάτη το πρώτο παιχνίδι και συνέχεια και αυτή η δύναμη και όλοι μαζί είμαστε πάρα πάρα πολύ δυνατοί και κανένας και τίποτα δεν μπορεί να μας κλείσει πίτα κατηγορία. Θα μας πει τον παίκτη που κλείσατε μεταγραφή? Είναι καλό να περιμένετε ακόμα λίγο, αγαπητέ Βαρίκο, είναι διεθνής. Είναι Ευρωπαίος ή Αφρικανός? Ευρωπαίος, είμαστε πολύ κοντά και περιμένουμε την απάντηση. Α, δεν τον έχετε κλείσει ακόμα? Όχι, αν τον είχαμε κλείσει, άλλος θα το έλεγα. Okay. Συνήθως όταν έρχονται μεγάλα ονόματα στην Κύπρο, διεθνείς ποδοσφαιριστές, είτε σε μεγάλη ηλικία από ό,τι μας είπε ο Πρόεδρος, δεν είναι, είτε από μεγάλη απραξία ή κάτι άλλο υπάρχει πίσω. Σωστά. Δεν είναι ούτε από απραξία, είναι 28 χρόνια, έχει παίξει το τελευταίο του παιχνίδι 24 του Δεκέμβρη. Θα σας παρακαλέσω να κάνετε λίγη υπομονή. Σε τι πρωτάθλημα του έχει παίξει? Τη Χολολουλού. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, επειδή πολλές φορές τοποθετήστε και για τους υπόλοιπους, έτσι όπως διαμορφώνεται το πρωτάθλημα, εσείς έχετε, μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για τις ομάδες που θα παλέψουν δυνατά όμως, να παλέψουν για τον τίτλο? Είναι δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη, αγαπητέ Πανίκο, όμως είμαστε εκεί και βλέπουμε ένα δείγμα 70% του πρωταθλήματος. Προηγείται ο Άρης, ο Απόλλωνας, η ΑΕΚ, είναι οι καλύτερες ομάδες και το έχουν δείξει. Από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει μια ανανόρθωση, ένα από μια Ομόνοια, έστω και αν έχουν μείνει προσωρινά πίσω. Όμως
δίνω προβάδισμα στον Απόλλωνα και στην ΑΕΚ. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. 24 του Δεκέμβρη, επειδή είναι μια ημερομηνία ιδιαίτερη, η παραμονή του Γιάννου που σχεδόν πουθενά στην Ευρώπη δεν παίζει ποδόσφαιρο. Νομίζω μόνο Τουρκία υπήρχαν παιχνίδια εκείνη την ημέρα. Που Τουρκία μου να έρθει η πρόεδρε. Ο ποδοσφαιριστής. Είναι ο Ανδρέας του. Πρόεδρε, 24 του Δεκέμβρη η Ευρώπη δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Μόνο οι Τούρκοι για του γνωστού λόγου. 26. Μόνο οι Τούρκοι έπαιζαν. Έχω πει ότι πρέπει να κάνετε υπομονή. Μια-δυο μέρες και θα δείτε τον παίκτη που θα φέρω. Περιμένετε το πόρισμα Παπασταύρου, πρόεδρε. Τι είναι αυτό? Η Επιτροπή Διοντολογίας θα ανακοινώσει μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες το αποτέλεσμα. Έχει συνεδρία αύριο, θα συζητήσουν και θα ανακοινώσουν και το πόρισμα. Δεν απασχολεί πανίκο. Από εκεί πέρα η Επιτροπή κάνει τη δουλειά της όπως ξέρει και αν... είναι κάτι που πρέπει να πληρώσουμε ή έχουμε κόστος, θα το πληρώσουμε. Έτσι όπως μας το λέτε, σας φοβίζει κάτι? Δεν φοβούμαι κανένα, πανικοβούμαι με τον Θεό. Είμαι γεννημένος νικητής, είμαι γεννημένος στο νικητάρι. Έχω μάθει από 8 χρονών να περπατώ ξυπόλυτος και να παλεύω και σου λέω έντοιμα και ωραία ότι εκτός από τον Θεό δεν φοβάμαι τίποτα και κανένα. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.